Είμαστε στην Μαριέλα Σαββίδου, την αγαπημένη μας Μαριέλα, η οποία είναι μαζί μας σε ζωντανή σύνδεση από το σπίτι της στας Αθήνας. Μαριέλα μου, τι κάνεις? Καλό απόγευμα. Μα είσαι Κύπρο? Είμαι στη Λευκοσία, δεν είμαι στην Αθήνα. Νόμιζα ότι σου στο σπίτι στη Λευκοσία. Νόμιζα ότι ήσουν Αθήνα καραντίνα εσύ. Όχι, είμαι στην Κύπρο καραντίνα, διότι επέστρεψα από την Αθήνα. Οπότε έκανα 14-15 μέρες στο σπίτι και δεν έχω βγει ακόμη. Δεν έχω δει άνθρωπο. Είναι από τις 15 Μαρτίου κλειδωμένη στο διαμέρισμά μου. Και είσαι καλά, ξέρεις. Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Απασχολώ τον εαυτό μου. Ευτυχώς που έχουμε social media και μιλούμε συνέχεια μεταξύ μας. Έβλεπα πριν που δείχνανε τα βίντεο για τα γενέθλια και εμείς το κάναμε αντίστοιχα με την κόρη της Μπέτσης Μαγκύρα, τη μικρή, η οποία είχε τη γιορτή της και κάναμε WhatsApp party, τη δικεμβρικήπισσα, της ευχηθήκαμε, φύσηξε τα κεράκια στη τούρτα της και τα διάφορα. Όλοι προσπαθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε. Βέβαια, είναι γεγονός αυτό που λες, Μαριέλα μου. Πες μας εσύ πώς το ζεις όλο αυτό, πώς ξεκίνησε και είπες, αν θα επιστρέψω στην Κύπρο τώρα όσο είναι ακόμη νωρίς. Εγώ ουσιαστικά ήμουν στα γυρίσματα του Arnie Baby, που είναι η κινηματογραφική ταινία που κάνουμε τώρα. Και παρακολουθούσα όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό, Χριστιανά μου, το τι γίνεται στη Γαλλία, στο Βέλγιο και έχω φίλους στην Ιταλία. Έτσι, εγώ από πολύ νωρίς περίμενα ότι θα έρθει προς τα εμάς δυστυχώς ο κορονοϊός και ήμουν ιδιαίτερα έτσι φοβισμένη και σκεφτόμουν ότι πρέπει να οργανωθώ, να δω πώς θα το περάσω, τι θα κάνω. Είχα πάρει τις αποφάσεις μου ότι θα μείνω στην Αθήνα. Σταμάτησαν τα γυρίσματα Παρασκευή 13 Μαρτίου και είχα αποφασίσει να μείνω σπίτι μου. Όπως ξέρεις, είχε ανακοινωθεί ότι θα δυσκολεύονται να μπαίνουν πλέον οι Κύπροι, θα παίρνουν ειδική άδεια στην Κύπρο. Το σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο γύρω στις 4 η ώρα στις 15 που είχε βγει το διάγγελμα του Προέδρου ότι θα μπαίνουν πλέον σε καραντίνα, σε στρατιωτική μονάδα. Χτύπουσα συνέχεια τα τηλέφωνα από την Κύπρο. Θέλω να σου πω ότι επειδή μιλούσα με φίλους μου γιατρούς στη Γαλλία, μου έλεγαν καλύτερα να είσαι κοντά στους δικούς σου, διότι θα πάρει καιρό αυτό, δεν είναι τόσο απλό. Οι οδηγίες μας είναι ότι θα είμαστε κλειστοί και τον Μάιο. Αυτό μου έλεγαν οι φίλοι μου από την Γαλλία. Και μη σου τα πολυλογώ. Στις 5 που το είδα αυτό, 8:45 πέταξα για την Κύπρο. Μην με ρωτήσεις τι έριξα με στη βαλίτσα, δεν έχει σημασία, γιατί τουλάχιστον ξέρω ότι είμαι κοντά στην οικογένεια μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο νομίζω να ξέρω ότι η δική μου ήταν μακριά και δεν μπορώ να έχω επαφή μαζί τους. Όχι ότι τους είδα ακόμα, απλά... Ναι, εννοείται το ότι είμαι εδώ, γιατί ούτως ή άλλως τα γυρίσματα μας σταμάτησαν. Όλα έχουν παγώσει στην Αθήνα. Δεν είναι ότι ας πούμε η δουλειά μου με περιμένει και δεν είμαι εκεί, ας πούμε. Ναι, ναι. Οπότε, ναι. Πρόλαβε στο τσακ, Μαριέλα μου, κάτι που δεν έχουν προλάβει άλλοι και είναι οικογένειες από εδώ, από εκεί, έχουν μείνει άλλοι σε μία χώρα, άλλοι σε άλλη. Και είναι αυτόν το δύσκολο τώρα, ειδικά αν κάποιος δυσκολεύεται κιόλας να το διαχειριστεί αυτόν το να είναι μόνος του σε μία άλλη χώρα. Ξέρω και δεν είναι μόνο και το οικονομικό και το πρακτικό, είναι και το ψυχολογικό, να το πούμε και αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να μπαίνει κάποιος σε καραντίνα. Φυσικά εννοείται την έχω τηρήσει ευλαβικά, πιο ευλαβικά δεν υπάρχει. Μου χτυπούσαν το κουδούνι μου και μου αφήναν φαγητό να παίξω, φεύγαν και περίμενα να φύγω για να το πάρω. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό η καραντίνα. Είναι πολύ σημαντικό να κρατούμε τις αποστάσεις. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα κρατήσει, αλλά θέλει την ψυχραιμία του, θέλει την τήρηση των κανόνων και θέλει υπευθυνότητα από εμάς και εννοείται χιούμορ. Δηλαδή, κάπου πρέπει να χαμογελούμε κιόλας. Μαριέλα, είναι εδώ. Μαριέλα, μου πιστεύεις ότι θα μας αλλάξει όλο αυτό που μας συμβαίνει τώρα? Oh yes, εγώ πιστεύω ότι θα μας αλλάξει πάρα πολύ. Πιστεύω θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Θα αλλάξει πάρα πολύ το τι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τον καθέναν από εμάς. Θα αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Θα αλλάξει λίγο το σύστημα αξιών μας. Θα δούμε ποια πράγματα κάνουμε πριν και για ποια ανησυχούσαμε και δεν αξίζει τον κόπο. Σας μιλώ πολύ ειλικρά. Εγώ πιστεύω θα μας αλλάξει όλους προς το καλύτερο. Τι εκτίμησες πιο πολύ? Πάρα πολύ.
γιατί σου λέω, μιλώ και με τη Γαλλία που δεν περίμενα ποτέ μου να ακούσω μια χώρα σαν τη Γαλλία με τέτοια δύναμη, με τόσο leaders στην αγορά παγκοσμίως, να έχει τέτοια προβλήματα, να μην έχουν μάσκες οι γιατροί, να έχουν πάρει τους αναπνευστήρες από την ιατρία. Αυτά μου λένε οι φίλοι μου γιατροί εκεί κάτω. Πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Και δεν περίμενα να το ακούσω ποτέ. Και νομίζω θα μας κάνει λίγο να δούμε τα συστήματα δημόσιας υγείας πολύ διαφορετικά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Απλά να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σε χώρες σαν την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου οι ηγέτες μας το πήραν νωρίς το θέμα ζεστά και είπαν από νωρίς να μας περιορίσουν και δεν είχαμε, ξέρω εγώ, κάποιον Μπόρις Τζόνσον να μας ανακοινώνει ότι ξέρετε θα πεθάνει κόσμο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι απέσιο. Χαίρομαι τόσο πολύ που τουλάχιστον στις δικές μας χώρες το πήρα σοβαρά το θέμα και έδωσαν αξία στην ανθρώπινη ζωή. Μαριέλα μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πραγματικά είναι λυπηρό να βλέπουμε εικόνες που ο κόσμος να χρειάζεται βοήθεια και να μην μπορεί να υπάρχει βοήθεια έτσι όπως είναι τα πράγματα σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Αλλά αυτό που λες, νομίζω ότι όλοι μας, ο καθένας από εμάς, θα αναθεωρήσουμε, θα δούμε πράγματα, θα εκτιμήσουμε διαφορετικά τη ζωή μας. Αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως. Και νομίζω μας έφερε πιο κοντά όλων αυτών. Δηλαδή, νιώθουμε όλοι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ένα στον άλλον. Εγώ, επειδή είχα λάβει διάφορα μηνύματα στο Instagram, έκανα ένα βιντεάκι πριν λίγες μέρες για την ψυχική υγεία. Γιατί γράφα μου κάποιοι ότι δεν κοιμούνται, ότι παθαίνουν κρίσης πανικού, ότι ξέρω εγώ τι. Και εμένα το concept μου είναι κλεινόμαστε στα σπίτια μας, δεν κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Ναι, σίγουρα. Προσπαθούμε συνέχεια, αν έχουμε κάποιον που ξέρουμε ότι είναι μόνος του, τον παίρνουμε τηλέφωνο, αν ξέρουμε κάποιον που είναι και μεγάλης ηλικίας, μπορεί να μην έχουν ίντερνετ, μπορεί όπως εμείς που μιλούμε μεταξύ μας με τα WhatsApp, με τα FaceTime, με τα Skype. Ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας που είναι μόνος του, να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να τους πάρουμε, να τους πούμε πώς είναι, μια καλή μέρα, κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Να κρατήσουμε την επικοινωνία. Βέβαια, να κρατήσουμε την επικοινωνία και να κρατούμε έτσι τις ανθρώπινες σχέσεις. Να μην νιώθεις ενοχές επειδή γελάς ή επειδή είσαι μέσα σε όλον αυτό που ζούμε. Θα προηγηθούμε σε λίγο στον βουλευτή κύριο Χριστόν Ορφανίδη, έτσι, ο οποίος έκανε έναν πολύ ωραίο post. Μας χάρισε έτσι λίγο χώρο από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έτσι, για να κατακρίνει ότι ενθαρρύναμε τον κόσμο να διασκεδάσει στα μπαλκόνια του. Εγώ θα ζητήσω πριν σχολιάσω, Μαριέλα μου, συγγνώμη, έτσι χρησιμοποιώ λίγο από το χρόνο, γιατί θα σχολιάσουμε μετά το post που έχει κάνει ο κύριος Ορφανίδης. Θα παρακαλέσω όμως τον κύριο Ορφανίδη, αν έχει την καλοσύνη, να βγει στον αέρα και να μας πει τι ακριβώς τον ενόχλησε από αυτό που είπαμε, έτσι ώστε να κάνουμε διάλογο και να μην κάνουμε μονόλογο, όπως έχει κάνει ο ίδιος που τον ενόχλησε κάτι και θεώρησε σωστό να κάνει screenshot και να πει ότι χαριεντιστήκαμε. Οπότε, κύριε Ορφανίδη, πριν σχολιάσουμε έτσι δημόσια το δικό σας post, παρακαλώ πολύ το τηλέφωνο του Α22212400 και θα σας καλέσουμε και εμείς να βγείτε στον αέρα και να μας πείτε τι ακριβώς σας ενόχλησε σε αυτό που είπαμε και συγγνώμη που δεν κατακρίνουμε τον κόσμο ο οποίος διασκεδάζει στα μπαλκόνια του και δεν καθέται να κλαίει στα μπαλκόνια του. Μαριέλα μου, συνεχίζουμε σε αυτό που έλεγες έτσι, για την ψυχική υγεία και το να κλεινόμαστε στα σπίτια μας, αλλά όχι στον εαυτό μας. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η ώρα που βλέπεις ότι οι γειτονιές έχουν τεθεί πιο πολύ. Κοίταξε, όταν τηρείς τα όρια που σου λένε, δηλαδή να κρατάς μια απόσταση να είναι καθένας στο σπίτι του, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο να βγει κάποιος απέναντι στο μπαλκόνι, να μου μιλήσει, να μου πει ένα γεια. Συζητούσα με μια φίλη στην Αθήνα που μου έλεγε ότι τώρα περπατάς στο σκύλο σου και ο άλλος που είναι στην αντίθετη πλευρά του δρόμου σου λέει καλησπέρα. Παλιά ουδέποτε συνέβαινε αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι μας έχει φέρει όλους πιο κοντά. Τώρα, δεν θα πω για αυτό που έδειξες πριν, γιατί θα πω για άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ παράδεκτο να. Αυτό που είχαμε δει με τις λαμπρατζές, τις αστυνομίες που τρέχαν τα περιπολικά, τους λιθοβολούσαν, τα είδα αυτά, έπαθα λίγο σοκ. Δεν μπορώ να πιστέψω, ας πούμε. Αυτά είναι απαράδεκτα. Ναι, και προφανώς γι' αυτό μας έβαλαν τα καινούργια μέτρα που είναι κλεισμένα μέσα. Βέβαια, να σας πω ότι εμένα οι φίλοι μου από τη Γαλλία που το είδαν ότι μας έβαλαν αυτά τα μέτρα, μου είπαν μπράβο στους Κύπριους, είναι πολύ μπροστά. Για να ακούτε τι λένε εκείνοι που είναι στο πιο μέλλον από εμάς, γιατί έχει πολύ περισσότερο καιρό που τραβούν την κατάσταση με τον κορονοϊό. Ναι. Και νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε ένα στον άλλον να γελά, να περνούμε καλά. Ρε παιδιά, η ζωή είναι, η υγεία είναι και η ψυχική υγεία, είναι μόνο η σωματική. Δηλαδή πρέπει να προσπαθούμε και σίγουρα δεν είμαστε
παλιάτσι, σίγουρα και θα κλάψουμε, σίγουρα και θα στενοχωρηθούμε. Και εγώ είχα στιγμές μέσα στις 14 μέρες που έλεγα, ρε παιδί μου, δεν αντέχω άλλο, δηλαδή εντάξει. Μα ωραία, πολύ ανθρώπινο, okay. Πολύ μετά, φυσιολογικό. Όμως πήρα τηλέφωνο κάποιον, ανέβηκε το ηθικό μου. Ανέβαζα και εγώ το ηθικό σε κόσμο που ένιωθε πάρα πολύ αντιπρέσ τούντες μέρες. Έτσι είναι η ζωή. Κράτα τώρα είναι η ώρα να κρατώ. Είμαστε μαζί, από μακριά, αλλά μαζί. Βέβαια, βέβαια. Μαριέλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, σας φιλώ γλυκά. Συνεχίζετε να μας διασκεδάζετε, να μας λέτε ωραία πράγματα, να λέτε στον κόσμο να προσέχει, να μένει σπίτι του, αλλά να κρατήσουμε το δικό μας ψηλά. Σας αγαπώ βέβαια. Πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.